προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η συστηματοποίηση της συνεργασίας αγροτών και ξενοδόχων μέσα από τη σύνδεση των αγροτικών προϊόντων με μια ήπια μορφή τουρισμού καταβάλει περιφέρεια Κρήτης. Εστιάσαμε στο πού ήταν τα προβλήματα και ποια ήταν τα εμπόδια στο να υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια της διασύνδεσης που ήταν εξ αρχής ένας από τους στρατηγικούς στόχους περιφέρειας. Ο τουρισμός και τα αγροτικά προϊόντα είναι αλληλένδετα. Όσο καλά πάει ο τουρισμός, τόσο καλά μπορούν να πηγαίνουν και τα αγροτικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή το νησί μας η Κρήτη έχει αυτούς τους δύο μεγάλους πυλώνες, τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με αγροτικούς συλλόγους, η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε σε κύκλο εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση των παραγωγών για τις εξελίξεις της αγοράς, τις δυνατότητες αλλά και τις προϋποθέσεις για την προώθηση των προϊόντων τους σε τουριστικές επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν πλέον τους φέραμε όλους στο ίδιο τραπέζι, κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να επιληθεί. Διότι σίγουρα από τη στιγμή που οι ξενοδόχοι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν ένα ξεκάθαρο προγραμματισμό το τι ακριβώς χρειάζεται το κάθε ξενοδοχείο, από την άλλη, οι αγρότες, γνωρίζοντας αυτό, μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Εμείς, σαν φορέας πιστοποίησης, τους λέμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πιστοποιηθούν και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν προκειμένου να παράγουν ασφαλή τρόφιμα. Όταν βοηθηθεί η αγροτιά μας, θα φέρει τόσα πολλά προϊόντα στα ξενοδοχεία και έτσι θα μπορούμε και εμείς να έχουμε καλό προϊόν και σε καλές τιμές όμως. Γιατί αυτό είναι και αυτό πολύ βασικό για τον ξενοδόχο. Υπάρχει και επάρκεια των προϊόντων αυτών, αλλά και πολύ καλή ποιότητα. Όπως τονίζει ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, τα κρητικά προϊόντα που αποτελούν τρόπο ζωής και ως εκ τούτου πόλο έλξης για τους τουρίστες μπορούν και πρέπει να αναδειχθούν ακόμη περισσότερο. Από τη στιγμή που η Κρήτη είναι τόσο ευλογημένη παραγωγικά και έχουμε 5 εκατομμύρια επισκέπτες οι οποίοι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φάνε και θα πιούν, να καλύψουμε σε όσο πιο υψηλό βαθμό γίνεται με τοπικά προϊόντα τις ανάγκες που παρουσιάζονται στις τουριστικές επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, ο Μιχάλης Βαμιαδάκης είδε πίσω από τα εγκαταλελειμμένα στην πλειοψηφία τους περιπατητικά μονοπάτια της Κρήτης την ευκαιρία της ισόρροπης ανάπτυξης και στήριξης της ενδοχώρας, προχωρώντας έτσι στη σύναψη συμφωνίας που μπορεί να τα φέρει πρωταγωνιστές στο δίκτυο κορυφαίων ευρωπαϊκών μονοπατιών που αριθμεί πάνω από 600.000 μέλη. Θα ξεκινήσουν μέσα στο Μάιο οι πρώτες συναντήσεις εργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων που είναι οι Δήμοι, είναι οι ορειβατικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τους ανθρώπους από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, έτσι ώστε να καταλάβουν ακριβώς το τι είναι αυτό το οποίο απαιτείται για να προχωρήσει η προσπάθεια και ποιες είναι ακριβώς οι προδιαγραφές οι οποίες πρέπει να πληρούνται προκειμένου να πιστοποιηθούν. Τα μονοπάτια της Κρήτης για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο δίκτυο θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα ολοκληρωμένα μονοπάτια, τα οποία έχουν μήκος περίπου 50 χιλιόμετρων και μέσα σε αυτά θα περιλαμβάνονται διάφορες φυσιολατρικές και θεματικές δραστηριότητες, και τα βραχαία μονοπάτια που θα αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για οικογενειακούς περιπάτους, έχοντας μήκος από 2 έως 10 χιλιόμετρα. Ως περιφέρεια εμείς, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία, έχουμε καταφέρει να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή των όσων απαιτούνται για να φτάσουν στο επίπεδο πιστοποίησης που απαιτείται, καθώς και την προετοιμασία του φακέλου. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για τους αριθμούς που μιλάμε, στη Γερμανία μόνο ξεπερνάει τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ο τζίρος από τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τα μονοπάτια. Και η Γερμανική Ένωση, ο Γερμανικός Σύνδεσμος Περιπατητών αριθμεί πάνω από 600.000 μέλη.